negative contact on your... Break right! Break right! Stop! Stop me! Negative contact. Second one, break! That's two! Stroke three, defending, go! Strokes flow south. Stroke eight, other SAM launch, another SAM launch, same location. Και μάγκη, σήμερα το tutorial θα έχει να κάνει με τους Harm. Η Eagle Dynamics έχει κάνει implementation το πρώτο mode, το οποίο είναι το HAS, Harm Attack Sensor. Όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει, χρησιμοποιεί δηλαδή το όπλο σαν boresight μέσω MFD, και με αυτό το mode κάνει scan στην ουσία το βλήμα, και ό,τι εχθρικά threats radar βρει μπορούμε να τα λοκάρουμε και να κάνουμε τη βολή. Σε αυτό το mode δεν λοφτάρει το βλήμα, έτσι, δεν φεύγει, δηλαδή δεν φεύγει το rack και ανοίγει μετά το sensor και σκανάρει, δεν παίρνει ύψος. Σε αυτό το mode φεύγει το βλήμα και πρέπει να το βοηθήσουμε εμείς να φτάσει στο στόχο του. Δεν είναι πάρα πολύ reliable το mode αυτό. Αργότερα ευελπιστώ να βάλουν το POS, το position δηλαδή, το οποίο έχει τρία sub-modes, έχει το EOM, το RUK και το pre-brift. Και σαν τρίτη και πιο δυνατή επιλογή θα έχουμε το HTS, το Harm Targeting System, το οποίο θα συνοδεύεται και θα μπορούμε να κάνουμε άφηση του οπλισμού μέσω του HAD, Harm Attack Display. Οπότε θα πάμε τώρα, θα σας δείξω πώς να κάνετε deployment σε αυτό το mode, και το ξαναλέω, δεν είναι πάρα πολύ reliable, έτσι, δηλαδή μόλις θα βγάλουμε τα προηγούμενα δύο που σας είπα δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε και ποτέ, αλλά με ό,τι μας δίνουν, παιδιά, με αυτό δουλεύουμε. Οπότε θα σας το δείξω, έτσι, θα σας δείξω λίγο για τα settings και θα σας δείξω και πώς το δουλεύω εγώ προσωπικά.
Okay, Μάγκες, λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω, όπως είπα και πριν, το μότο συγκεκριμένο που έχει βάλει Eagle Dynamics είναι το Harm Attack Sensor. Όπως είπα, η κεφαλή του Harm χρησιμοποιείται σαν σένσορας, έτσι, ό,τι, σαν board sight. Ό,τι πιάνει μπορείς να το κλειδώσεις μέσω του σκοπευτικού. Λοιπόν, για να το ανοίξουμε καταρχήν το mod, θα πάμε air to ground. Από default υπάρχει το air to ground radar, το οποίο δεν το έχουν βάλει ακόμα αυτή τη στιγμή. Θα πάμε δεξιά, εδώ θα κάνουμε power on για τους Harm να κάνουν warm up. Γίνεται κατευθείαν. Θα επιλέξουμε HSD και θα πάω αριστερά, αφού δεν υπάρχει το, είναι άδειο, θέλω να έχω ένα καλύτερο situation awareness. Θα πάω και θα επιλέξω, ας βγάλουμε το test δύο φορές, weapon. Έχουμε μπει τώρα στο HAS, έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο στα γρήγορα τι σημαίνει το κάθε διαταγή εδώ, το κάθε κουμπί. Εδώ έχουμε τρία table, παιδιά. Ένα, δύο και τρία. Το κάθε table έχει κάποια presets, πέντε presets, έτσι. Έχει ένα δεκάρι, έχει δεκάρι. Λοιπόν, αν πάμε στο 2 θα δούμε έχει 19, 15, 8, έτσι. Και στο 3 του καθεξής, 3, 6, όλα αυτά είναι some sites. Και 13 και τον διπλό. Όλο αυτό δεν μπορεί να τα ψάξει και τα 3 table συγχρόνως, παιδιά. Πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ποιο από τα 3 θέλετε να ψάξει για 5. Για αυτά τα 5. Έτσι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα timing που είναι ο χρόνος που κατεβαίνει, ο χρόνος και είναι ο κύκλος δηλαδή που θα κάνει για να πάρει ο χρόνος του για να ψάξει κεφαλή αυτά τα 5 presets. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος, μπορείτε να τον κάνετε, να τον μειώσετε με δύο τρόπους. Ο ένας ο τρόπος είναι να πάτε στο search και να, ενώ ξέρετε ας πούμε ότι υπάρχει εντεκάρι στην περιοχή, να πάτε να κάνετε uncheck όλα αυτά, να αφήσετε τον εντεκάρι και κατέβηκε σε 16 δευτερόλεπτα, δηλαδή να κάνει search μόνο γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, θα τα ξαναβάλω πάλι. Ο άλλος ο τρόπος είναι να αλλάξει το mod, αυτή είναι σε wide εικόνα, έτσι. Μπορείς να το μπας. Αν επιλέξεις SOI και πατήσεις αυτό εδώ το κουμπί, θα σας δείξω τώρα, είναι αυτό, Expand Field of View Button Depress, μπορείτε να αλλάξετε πώς θα βλέπει ο sensors από το βλέμμα. Τις με το έχω βάλει στο center, μπροστά ακριβώς δηλαδή, είναι το left, αν θέλετε να κάνετε δηλαδή offset, να κλειδώσετε το ραντάρ στο έδαφος, right, έτσι, δεξιά μεριά ο κόνος να βλέπει, και υπάρχει το white πάλι, πάρα πολύ χρόνο, παιδιά. Λοιπόν, εγώ το δουλεύω στο center, απαιτεί λιγότερο χρόνο, έτσι. Στο center δηλαδή, άμα το κάνω restart ή refresh, είναι γύρω στα 22 δευτερόλεπτα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένετε 22 δευτερόλεπτα να βρείτε την εχθρική, το εχθρικό ραντάρ, έτσι. Αλλά μέσα σε αυτό το χρόνο, αν θα βρει κάτι σαν board sight το βλήμα, θα το δείξει εδώ πέρα. Αυτή είναι πόσοι κύκλοι χρόνου έχουν γίνει. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 22. Έτσι. Λοιπόν, το χάσα το έδειξα, τα table σας τα έδειξα, το mode το οποίο που θα κοιτάει ο sensors σας το δείξα τώρα, το search είναι αυτό που είπαμε, παιδιά, αν θέλετε να μειώσετε το χρόνο, πάμε πάλι στο HAS και πάμε και το UFC up from controls, το οποίο στο βίντεο από κάτω στο link θα δείτε ένα link στα info, παιδιά, το οποίο είναι ένα nipport, το οποίο, καλό θα ήταν να το βάλετε, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί εδώ, μπορείτε να στήσετε τα presets για κάθε table. Αυτή τη στιγμή από preset δεν έχει τα δυτικά, αλλά μπορούμε να τα βάλουμε εμείς.
Αν πατήσω shift δεξί με K και πατήσω για την μπάρα, εδώ λοιπόν στο αυτό το GFC είναι το Up From Controls. Αν το πατήσω, θα μας βγάλει εδώ στο DD κωδικούς. Είναι για τα κάθε 5 presets threads που υπάρχουν σε κάθε table. Επειδή αυτή τη στιγμή η Grid Dynamics δεν έχει βάλει ακόμα τα presets για τα δυτικά, μπορούμε να τα βάλουμε εμείς από τον import που υπάρχει κάτω στο info σε link. Αυτό τον import εδώ πέρα, παιδιά, να το βρείτε. Έτσι. Λοιπόν, έχει και τα ανατολικά και τα δυτικά. Όλα τα threads που θα βγάλει το RWR. Εδώ θα δείτε τον κωδικό που υπάρχει στο RWR όταν σας το βγάζει και δεξιά στο DD το κωδικό που θα πρέπει να βάλετε εσείς. Επειδή εγώ ξέρω τώρα ότι υπάρχει 11 στην περιοχή, έτσι, και εδώ παίρνουμε ένδειξη στο παθητικό SD, θα κοιτάξουμε εδώ πέρα, το SD είναι 107 ο κωδικός, οπότε θα τσεκάρω αν υπάρχει το 107, έτσι. Αν φέρει πίνα, ας πούμε, θέλω να βάλω το 11 και δεν το έχει το preset, έτσι, ή τον εξάρι, ας πούμε, να πάμε για τον εξάρι που είναι το 108, πάμε να επιλέξουμε το 108, με το rocker θα επιλέξουμε τη θέση που θέλουμε να το βάλουμε, πάμε πάνω, 108, πατάμε 108 και enter. Δεν έχει σημασία αν είναι πρώτο ή τελευταίο, έτσι, τον ίδιο χρόνο θα κάνει για να τα ψάξει όλα. Τι άλλο, μπορούμε να επιλέξουμε το mod με το κουμπί που σας έδειξα πριν, έτσι. Λοιπόν, οπότε τώρα στην περιοχή θα σας δείξω λίγο, θα μπω στην εχθρική περιοχή εδώ πέρα. Υπάρχει some site 11, έτσι, πολύ επικίνδυνο, το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω τη βολή και να σας δείξω λίγο πως γίνεται η διαδικασία. Παιδιά, δεν είναι πολύ reliable, έτσι, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας το δείξω καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, εγώ το έχω ανοίξει τώρα στο share του ground, έχω βάλει το HSD, έχω ανοίξει το mode, το hash εδώ για να ψάχνει, το έχω στο center αυτή τη στιγμή. Τα καλύτερα μάτια μας αυτή τη στιγμή είναι το RWR. Θα προσπαθήσω να ευθυγραμμιστώ με το radar, θα το περάσω σε center, έτσι, για να πάρει λιγότερο χρόνο, και θα τον κλειδώσω τον τύπο και θα του ρίξω. Καλό θα ήταν να του ρίξετε όταν θα γυρίσει από α σε TAF. Το α που θα μας βγάλει εδώ θα είναι το active και το TAF το targeting. Όταν θα βγάλει το TAF θα είναι η ώρα που είναι έτοιμος να ρίξει ή έχει ήδη ρίξει. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω τον Ibor και θα γυρίσω πάνω του τώρα. Πάντα να κοιτάτε να είστε σε medium ή high altitude και μεγάλη ταχύτητα πριν κάνετε βολέ. Και μην ξεχνάτε ότι το βλήμα δεν λεφτάρει. Παίρνει ύψος δηλαδή και ανοίγει ο σένσορας και ψάχνει. Πρέπει να το βοηθήσετε να πάει στο στόχο του εσείς με αυτό εδώ. Είναι bore site, παιδιά. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα πάνω στην εχθρική περιοχή. Μας έβγαλε λοιπόν τώρα το SD, το οποίο είναι αλφα, active. Έτσι. Μπορώ να το κλειδώσω εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν θα το κάνω ακόμα. Όταν θα πάει να μου κάνει τη βολή θα του την κάνω. Γιατί το mod δεν σου δίνει range. Δεν ξέρεις δηλαδή πόσο μακριά ή πόσο κοντά είσαι. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή που θα σου κάνει βολή αυτός, ήδη είσαι στο βεληνικές, μπορείς να του την κάνεις. Έχω ευθυγραμμιστεί με το ρο λοιπόν. Το έχω περάσει center. Έτσι κοιτάει ακριβώς μπροστά μας. Μπορούμε να πάμε σε τακτική, να περάσουμε σε left ή right στον κόνο και να τον πάμε offset και να γυρίσουμε πάνω του και να την κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα ευθεία. Εγώ σας δείχνω πώς το δουλεύω. Ωραία. Όταν θα είστε σε set mission, sets enemy air defenses, πάντα θα είστε στα mod low altitude και search. Αυτό κανονικά πρέπει να αναβοσβαίνει. Αυτά δεν έχουν γίνει implementation ακόμα από την Eagle Dynamics, να ξέρετε. Έτσι, αλλά κανονικά σε set mission, όταν είστε, θα έχετε αυτά τα δύο τα κουμπιά πατημένα. Βρίσκουνε και περισσότερες, ψάχνει για περισσότερες ενδείξεις για ραντάρ στο έδαφος, έτσι, και περισσότερο low altitude, σου βγάζει το παθητικό. Αν είναι πάρα πολλά, πατήστε το priority, να βάλει τα πιο SOS, έτσι. Εγώ συνεχίζω λοιπόν εδώ τώρα, δεν τον εγκλωβίζω ακόμα.
θα κοιτάξω να το έχω όσο γίνεται πιο center. Μόλις θα το κλειδώσω, μου βγάλει ένα crosshair. Θα προσπαθήσετε να το βάλετε στο κέντρο. Παιδιά, θυμηθείτε ότι πρέπει να γυρνάτε όλο το αεροπλάνο για να μπει στο κέντρο. Να βοηθήσετε το βλήμα να πάει στο στόχο. Έτσι, μπαίνουμε τώρα στο Βερλινικές. Έπιασε και το 11. Active. Ανά πάσα στιγμή τώρα θα μας εγκλωβίσει. Θα μας κάνει τη βολή νάτος. Ανοίγω ταχύτητα. Τον εγκλωβίζω. Προσπαθώ να το πάω στο κέντρο. Rifle. Φεύγω. Κι άλλο. Να το TAF είναι έτοιμο να μου κάνει βολέ. Προσπαθώ να το φέρω στα crosshairs όσο γίνεται καλύτερα. Rifle, φεύγω. Και αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζω κάποιοι να το κατάλαβαν, κάποιοι μπορεί να μην το κατάλαβαν και καθόλου. Δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ εύκολο mod, αλλά δεν είναι πολύ reliable. Αλλά αν το δουλέψετε και το μάθετε καλά και την κάνετε τη βολή την κατάλληλη στιγμή, θα έχετε μια αρκετά καλή επιτυχία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θυμηθείτε ότι η HARM δεν είναι reliable weapon 100%, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά. See you next time. You see darkness.